Κρήτη, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο επηρεάζονται ήδη από το μεσογειακό κυκλώνα Νέαρχος, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, με τα κύρια χαρακτηριστικά του να εκδηλώνονται στην Κρήτη σήμερα και αύριο Σάββατο. Κυρίως η Μάλτα και η Σικελία επηρεάζονται από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ στη Δυτική Κρήτη τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο ήπια. Γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι διελεύσεις μεσογειακών κυκλώνων από τη χώρα μας, όπως είχαμε με τον Ιαννό και με τον Ξενοφόντα πριν από 3 χρόνια, μπορεί να είναι καταστροφικές. Πρώτα στο τονίζω, δεν θα επηρεαστούμε άμεσα από αυτόν τον μεσογειακό κυκλώνα, ο οποίος αφορά κυρίως τα νότια τμήματα της Ιταλίας. Από την άλλη, βέβαια, αυτή η διαταραχή οδήγησε στη δημιουργία του κυκλώνα, προκαλεί βροχές κυρίως στη νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη, βροχές που είχαμε και τις τελευταίες ημέρες και επίσης θα συνεχιστούν και την Παρασκευή και το Σάββατο. Πιθανόν δε μέσα στη νύχτα της Παρασκευής και το Σάββατο να είναι κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού. Οι βοριάδες και ο υψηλός κυματισμός στις ακτές θα συνεχιστούν και συστήνεται προσοχή σε όσους ασχολούνται με παράκτιες δραστηριότητες. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες από το απόγευμα και μετά και ίσως και κάποιες το Σάββατο, που είναι λίγη προσοχή, θα έχουμε έτσι στη διαταραχή, αλλά το τονίζω, είναι οριακά συνδεδεμένη αυτό το σύστημα με τον μεσογειακό κυκλώνα, ώστε να μην τρομάξουμε τους ανθρώπους, δεν πρόκειται να επηρεαστούμε άμεσα από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος θα κινηθεί από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας τις επόμενες ώρες και ημέρες νοτιότερα προς την Αφρική. Από την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν, ενώ αλλαγή του καιρού αναμένεται από Δευτέρα με άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Ελάχιστα κάτω από τα κανονικά, με μέγιστη τιμή στις βόρειες παραλιακές περιοχές περίπου στους 18-19 βαθμούς. Βέβαια, σε συνδυασμό με τον άνεμο αυτό και την έφωση, βέβαια, αυτό έτσι δημιουργεί μια πιο φθινοπορεινή εικόνα, έτσι μια αίσθηση κρύου λίγο περισσότερο, αλλά δεν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως σας είπα, από την Κυριακή και μετά και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ανέβουν πάλι θερμοκρασίες αρκετά. Ο κρητικής καταγωγής Νέαρχος, που έδωσε το όνομά του στο νέο κυκλώνα, υπήρξε ο επικεφαλής του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Ασία. Η Έμι της Ιταλίας όμως ονόμασε με διαφορετικό όνομα το συγκεκριμένο κυκλώνα, ενώ τα κράτη τον τελευταίο χρόνο έχουν συνεννοηθεί στο να δίνουν το ίδιο όνομα σε κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Κοιτάξτε, δώσαμε το όνομα Νέαρχος γιατί δεν είχε δοθεί κανένα όνομα. Έχουμε πληροφορηθεί, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση, ότι είχε δοθεί και όνομα από την Ιταλική Μητρολογική Υπηρεσία με το όνομα Απόλλων. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το δεύτερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μια κακοκαιρία που είναι σημαντική, επηρεάζει και δίνει μεγάλα υψηβροχή στην Σικελία και πιθανότατα θα δημιουργήσει προβλήματα. Και το δεύτερο να κρατήσουμε είναι ότι όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι δεν θα επηρεαστεί η χώρα μας άμεσα από αυτόν τον κύκλο.